είμαστε κατά των ελληνικών κέντρων στην επαρχία και για μας, αλλά πιστεύω και για την Ομοσπονδία, πιστεύω αυτό να είναι αιτία πολέμου και το εννοώ αυτό. Με το ζήτημα των ελεγκτικών κέντρων να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, συνεδρίασε στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου του Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων στις ΔΟΗ, της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας και των Κυθήρων. Δεν πρέπει να ιδρυθούν ελεγκτικά κέντρα, δεν πρέπει να διασπαστεί η εμφορία, διότι το κύτταρο του ελέγχου είναι η ΔΟΗ. Αυτό πρεσβεύαμε και αυτό πρεσβεύουμε οι περισσότεροι, πιστεύω. Διότι εκεί, από εκεί γεννούνται όλα τα φυτώρια, τα φυτρώνουν και πάνε και στον έλεγχο. Μπορεί και κάποιος συνάδελφος να είναι σε ένα τμήμα, να αλλάξει τμήμα, να πάει και μετά στον έλεγχο. Υπάρχει και αυτή με παράλληλα καθήκοντα κλπ. Γεννούνται γενικότερα. Τώρα στα έλεγχα πάνε αυτοί οι συνάδελφοι που πήγαν από την αρχή. Τα προβλήματα πολλά και ποικίλα και ο αντίκτυπος ορατός κυρίως στην ίδια την κοινωνία. Με βασικά ζητήματα την αναδιάρθρωση που γίνεται στο φορολογικό μηχανισμό και τις επιπτώσεις που έχει στους συναδέλφους, δηλαδή το κλείσιμο των υπηρεσιών μας, την εγκατάλειψη πολλών περιοχών χωρίς ΔΟΗ, την υποβάθμιση στην ουσία των αντικειμένων των ΔΟΗ με το κλείσιμο των περισσότερων ΔΟΗ β' τάξης και τη μετατροπή των περισσότερων ΔΟΗ σε υπηρεσίες που θα προσομοιάζουν με γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, με τη συγκεντροποίηση που γίνεται στα τμήματα ελέγχου, του δικαστικού, με τις κεντρικές υπηρεσίες, το οποίο φυσικά κάποια στιγμή εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται, θα προχωρήσει και στην επαρχία, ακόμα και αν η πολιτική ηγεσία αυτό δεν το έχει αποδεχθεί για το άμεσο μέλλον. Είναι πάρα πολύ πιο αναγκαίο από ποτέ να δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο στο συνδικαλιστικό κίνημα με αγώνες, με διεκδικήσεις, οι οποίες θα έχουν πραγματικό περιεχόμενο. Θα αντιστρατεύονται την κυβέρνηση και την εργοδοσία επί της ουσίας και θα βάζουν μπροστά τις ανάγκες στο προσκήνιο των εργαζομένων, που είναι φυσικά το να έχουν σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους, το να μπορούν, με αξιοπρεπή τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους και φυσικά να υπάρχουν και αντικείμενα, να σταματήσει η εκχώρηση αντικειμένων που γίνεται σε ιδιώτες και να μείνουν τα αντικείμενα σε όλες τις ΔΟΗ, σε όλη την Ελλάδα και να μην προχωρήσουν αυτές τις αναδιαρθρώσεις που υπάρχουν για τον κλάδο.